Χάρτη των γεύσεων 2014 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έχουμε επιλέξει τα 10 ξεχωριστά κρασιά, λευκά και κόκκινα. Ένα από αυτά είναι το γεροντόκλημα, το οποίο θα μας το περιγράψουν οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν κάνει. Από πού έρχεστε και τι είναι ακριβώς το γεροντόκλημα? Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Στράτσο Μαμαλούγκος από το Αμπελόνης Αντωνόπουλο, από το Ινοποιείο. Σας περιγράφουμε το γεροντόκλημα Μερλό. Γεροντόκλημα σημαίνει ότι τα αμπέλια είναι άνω των 20 ετών, εξού και η σειρά που έχει το Μερλό και το Βερτζαμί. Για σήμερα έχουμε το γεροντόκλημα Μερλό του 2006. Ένα κρασί με μεγάλη πολυπλοκότητα, δουλεμένο 18 μήνες στο βαρέλι. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή, στις 8.000 φιάλες. Και υπάρχει μια μεγάλη απήχηση όσον αφορά τους συνόφιλους σε μερλό βαθιάς παλαίωσης. Θα το δοκιμάσουμε κιόλας. Αυτό που παρατηρούμε, εάν και είναι του 6, ότι έχει ακόμα πολύ ωραία αρώματα από βύσσινα, κεράσια, ως επίσης βγάζει και πολύ ωραίες μαρμελάδες. Και μάλιστα μαρμελάδα από ντομάτα. Τελευταία μας βγάζει και μαρμελάδα από ντομάτα. Στο στόμα δείχνει ένα πολύ ήπιο χαρακτήρα, στρωμένο. Ένα κρασί το οποίο, εάν και έχουν περάσει τα χρόνια, έχει ακόμα τις τανίνες, αλλά είναι βελούδινες. Είναι σαφώς ένα κρασί το οποίο θέλει ένα πολύ καλό κυνήγι. Θέλει περισσότερο της κατσαρόλας, θα έλεγα, και λιγότερο στα ψητά. Κάποια έτσι αγαπημένη σου συνταγή? Εμένα θα μ' άρεσε πολύ και με στιφάδο.